αρχή του νέου γύρου των αγροτικών κινητοποιήσεων σήμερα από τον Τύρναβο, όπου οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έστειλαν προς την κυβέρνηση το μήνυμα ότι ο φετινός χειμώνας προμηνύεται ιδιαίτερα θερμός σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό του προφίλ. Το σημερινό συλλαλητήριό μας στον Τύρναβο αποσκοπεί στον αφανισμό της αγροτιάς που δεν πάει άλλο. Η αμπελοκαλλιέργεια πεθαίνει. Οι χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Γεωργίας μας βρίσκουν πάρα πολύ αντίθετος. Ο φόρος στο κρασί, ο φόρος που έρχεται στο τσίπουρο θα είναι η ταφόπλακά μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα πολύ δυναμικά μέχρι να πάρει τα μέτρα πίσω. Σήμερα πραγματοποιείται μια ευρεία κινητοποίηση στον Τύρναβο από τους αγροτικούς συλλόγους της περιοχής του Τυρνάβου, αλλά και από την Ομονωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας. Είναι τα προβλήματα που μας έβγαλαν σήμερα έξω και πάμε με δύο αιτήματα σήμερα να δείξουμε την αγανάκτησή μας, γιατί δεν μας αποζημιώνει για κάποιες ποικιλίες φρούτων ο ΕΛΓΑ και γιατί θέλουν να υπερφορολογήσουν το χήμα τσίπουρο, που αυτό θα σκοτώσει άμεσα την αμπελοκαλλιέργεια. Ζητάμε άμεσα να ανακληθεί ο φόρος στο κρασί και να παραμείνει το καθεστώς των διημέρων ως έχει. Να αποζημιωθούν άμεσα και δίκαια όλοι οι αγρότες που έχουν πληγεί. Η κατά πολύ περισσότερο μαζική συμμετοχή των αγροτών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό συλλαλητήριο εδώ στον Τύρναβο δείχνει την οξύτητα των προβλημάτων που βιώνουμε και παρά τις κατακτήσεις που είχαμε με τα μπλόκα όπως το αφορολόγητο, δείχνει ότι η πορεία θα είναι μια αντιστρέψιμη, θα ξεκληριστούν οι αγρότες αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική. Με τους αγώνες μας και με το συλλαλητήριό μας σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι ως μικρομεσαίοι αγρότες δεν θα δεχτούμε το σφαγιασμό μας, δεν θα δεχτούμε να γίνουμε κολίγοι, δεν θα δεχτούμε να χάσουμε τη γη μας, θα παλέψουμε για να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε και οι οικογένειές μας. Είναι η αρχή των συλλαλητηρίων, θα ακολουθήσουν και άλλα. Δίνουμε ραντεβού και το ανανεώνουμε για την Κυριακή 30 του μήνα στη Νίκαια, που θα γίνει μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη και εκεί θα αποφασιστεί η κλιμάκωση των αγώνων μας.